Μια φίλη από τα παλιά, Γιολάντα. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Μπάμπη, γεια χαρά. Χαίρετε, χαίρετε. Είναι και ο Σταύρος μαζί εδώ. Λοιπόν, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο. Έτσι πως έστωρα Γιολάντα, θα πω αυτή πράγματα παραπάνω. Αν τη Γιολάντα επειδή είναι φίλη σε άντε. Να πούμε. 30 χρόνια. Λοιπόν, σαν τα ζήνια, 30 χρόνια επαιτειακό live. Βλέπω αυτή την Παρασκευή. Και έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό, με αυτή την αφόρμη μάλλον, σε έχουμε στην παρέα μας. Είναι στο ΦΑΣ την Παρασκευή πρώτη του μήνα και κοντά της θα έχει πάρα πολλούς φίλους. Θα μας πει ποιους θα έχει. Θα μας πει η ίδια ποιους θα έχει. Ναι. Τους έχω κι εγώ μπροστά, αλλά καλύτερα εσύ νομίζω. Ναι. Σήμερα ανακοίνωσα και ένα όνομα που εσείς το έχετε εκεί. Ο κόσμος το μάθε σήμερα. Λοιπόν, ήρθαν μαζί μου σπουδαία παιδιά από την hip hop σκηνή, παιδιά που έχω σχέση χρόνων, 30 χρόνων τουλάχιστον, παιδιά που τώρα γνωρίζω και παιδιά με τα οποία ευελπιστώ να κάνω πράγματα στο μέλλον. Θα είμαι μαζί με τον Νικόλα από τους Ράζασταρ, θα είναι ο MC Γίνκα, θα είναι η Muddy Vibes και σήμερα ανακοίνωσα τον Novel. Το Novel, το Tough Lathos. Ναι. Το Tough Lathos. Πάρα πολλά παιδιά. Ποιοι άλλοι. Ήταν ο Soulnet, ήταν η Misty που είναι μια κοπέλα που εκπροσωπεί το γυναικείο hip hop επίσης πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί κόσμοι. Θα έχω μια ομάδα που θα χορέψει breakdance. Θα είναι ο Σκιτσοφρενής που θα κάνει graffiti live πάνω στη σκηνή. Θα γίνουν διάφορα υπερθέαμα, πράγματα. Λοιπόν. υπερθέαμα. 30 χρόνια, ε. 30 χρόνια, περάσαμε. 30 χρόνια. 94. Ήσουν από τις πρώτες ή η πρώτη γυναίκα που ράπαρε. Κοίταξε, ναι, ήμουν η πρώτη με ένα δισκογραφημένο τραγούδι. Τώρα το τι μπορεί να συνέβαινε παράλληλα δεν μπορώ να το πω. Έκανα, εντάξει, ναι. Αλλά ήμουν η πρώτη γυναίκα που δοκίμασε να κάνει ράπ σε ελληνικό στίχο στον πρώτο δίσκο τότε που έβγαινε στη Warner. Τον Active Member, το μεγάλο κόλπο. Τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα 30 χρόνια? Πολλά έχουν αλλάξει, αλλά τη δική σου ματιά θέλω. Από τη δική μου μεριά. Ναι ρε παιδί μου, τότε ήταν και πολύ λιγότερος ο κόσμος που ασχολούταν, περισσότερο ο κόσμος, ξέρεις, το έχεις στο μυαλό του αλλιώς όλο αυτό. Τότε ήταν, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν πολύ λίγοι. Ήταν πολύ λίγοι, ήμασταν σαν τη μύγα μες στο γάλα όλοι. Φαντάζομαι πως ήμουν εγώ δηλαδή. Γι' αυτό πόσο μάλλον. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες που και παρακολουθούν και ασχολούνται με το hip hop και κάνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και στην παραγωγή και στη χορηγικά και ως DJs. Πάντως θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή και εσύ μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το υποστηρίξεις και μπορείς και να τους μαζέψεις ένα γυναικείο αμιγός event. Ναι, ναι, σίγουρα. Καταρχήν έχουμε βρεθεί με τη Μίστη που θα είναι και καλεσμένη στο live μου, τη Θεόνη και την Dog Mother που είναι από τις πιο παλιές που κάνουν hip hop στην Ελλάδα και με μια γυναίκα παραγωγό, την PL Fluida, θα κάνουμε ένα τραγούδι για αρχή. Νομίζω αυτό το οφείλουμε σε αυτούς μας. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω παίξει αυτό το ρόλο πολύ νωρίτερα και να έχω μαζέψει τέλος πάντων τις γυναίκες να έχουμε μια επαφή πολύ πιο στενή, να κάνουμε πράγματα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σαφέστατα υπάρχουν και πολλές άλλες γυναίκες έτσι, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και σε απάξι άκρη που κάνουν πράγματα στο γυναικείο ραπ. Πόσο σε βοήθησε το ότι ήσουν μέλος εκεί στους active member και τα λοιπά όλα αυτά τα χρόνια? Πόσο με βοήθησε σε? Σαν μέλος της, των active member, ότι ήσουν εκεί και είσαι πολλά χρόνια, έκανες πράγματα και τα λοιπά. Πόσο ναι, σε βοήθησε? Το 1994 ήμουν στην παρέα αυτή. Με βοήθησε γιατί έπαιρνα πράγματα, έμαθα πώς... πώς γίνεται, πώς να το κάνω, έμαθα και πρακτικά πράγματα για το πώς να στηρίζεις όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο το δημιουργικό κομμάτι, αλλά είναι και γενικότερα πράγματα που πρέπει να κάνεις για να το στηρίξεις. Ενστικτοδός πολλά από αυτά, άλλα παρακολουθώντας τους άλλους, άλλα ανοίγοντας δρόμο. Έγιναν πολλά πράγματα, πολλές συναυλίες, τρομερές εμπειρίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
αυτό όμως που τώρα πια είμαι, πορεύομαι μόνη μου. Ναι, εντάξει, είναι γεγονός το καθένας από ένα σημείο και μετά πρέπει να σταθεί. Θέλω να δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Να σταθεί στα πόδια του, να κάνει δικά του πράγματα, ναι. Να κάνει τη δικιά του προσέγγιση σε όλο αυτό το χώρο δηλαδή. Μας είπες λοιπόν για τους... Ναι. Εντάξει, ναι, δεν ήταν στα πλάνα μου να φύγω από τους active member, αλλά αφού έτσι έγινε, αφού έτσι προέκυψε τέλος πάντων η ανάγκη στο υπόλοιπο group, εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω και το αγαπώ και ήμουν έτοιμη να δοκιμάσω πολλά πράγματα. Ήδη έκανα ένα πολύ ωραίο project με την Νίκη την Ξυλούρη το χειμώνα. Κάναμε ένα πάντρεμα παραδοσιακά με hip-hop τραγούδια, με δικά μου λέει τραγούδια και τραγούδια από και της Νίκης Ξυλούρη, αλλά και από άλλες, από Σμύρνη, από Πόντο κτλ. Και το παρουσιάσαμε και το ίδιο αυτό project το παρουσιάσαμε και μέσα στο πρόγραμμα της Ελένης Βιτάλη το χειμώνα, που ήταν πολύ τιμητικό και αυτό και για μένα. Να θυμίσουμε ότι με αφορμή την συναυλία σου στο ΦΑΖ την Παρασκευή, πρώτη του μήνα, γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Επίσης, ας είπες ποιοι θα δώσουν το παρόν. Τι θα παρακολουθήσουμε εκεί? Θα είναι ένα... Είναι τραγούδια δικά μου θα είναι όλα. Απλώς οι καλεσμένοι μου θα μπουν μέσα σε αυτά και έχουμε με τον καθένα κάτι ξεχωριστό, μια ξεχωριστή στιγμή με τον καθένα, με τον τρόπο του ο καθένας θα δώσει και αυτό το δικό του. Ναι, θεματολογικά. Θα είναι και ο Νικήτας ο Κλίτ, που ήταν στους active member παλιά, και εκεί τον γνώρισα δηλαδή από το 1994. Θα με θυμίσει και αυτό με την παρουσία του. Ο MCD που επίσης, ο DJ MCD που επίσης ήταν ο πρώτος DJ, τον Active Member. Ο Marby. Θα ανέβουν παραγωγή. Θα παίξουν καινούργιες παραγωγές που έχω φτιάξει. Ωραία πράγματα έχουμε. Θα είναι μια πλούσια γιορτή σε ροή. Μια γιορτή για το hip hop γενικότερα. Και όχι μόνο για το hip hop, αλλά και για τη γυναικεία παρουσία στο hip hop. Σημαντικό και αυτό. Ναι. Ωραία. 30 χρόνια λοιπόν, ανθολόγια επαιτειακό live αυτή την Παρασκευή στο ΦΑΖ Πατριαρχιακή Μένα στον Ταύρο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις που δεν σε ρωτήσαμε. Θα πούμε και θα γράψουμε περισσότερα στο site, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να δώσουμε για να καταλάβει ο κόσμος και για να δουν. Γιολάντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν παρέα μας. Ελπίζω τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά. Πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Για χαρά. Ακούσαμε λοιπόν την Σαταζίνια με αφορμή. Το επίτακο live που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο ΦΑΣ.